Ξεκίνησαν από την Παρασκευή οι εγγραφές στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΚΕΔΙΣ του Δήμου Σερών και θα διαρκέσουν μέχρι τις 5 Αυγούστου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά. Η φοίτηση, εφόσον γίνει αποδεκτή η αίτηση, είναι δωρεάν. Τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης αφορούν παιδιά από την ηλικία εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα. Ενώ τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία αφορούν άτομα με αναπηρία, εφήβους και άτομα με νοητική υστέρηση ή και αναπηρία. Η διαδικασία λοιπόν ξεκινά με την υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική σελίδα eta.gr. Εκεί υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά και από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, στις 20 Αυγούστου θα ανακοινωθεί σε αυτή τη σελίδα ποιες είναι οι δικαιούχες του προγράμματος. Στη συνέχεια, οι δικαιούχες, έχοντας πλέον εξασφαλίσει το βάουτσερ, μπορούν να επιλέξουν το ΚΔΑΠ ή ΚΔΑΠ ΜΕΑ της επιλογής τους. Να πάρουν δηλαδή το βάουτσερ και να έρθουν στο ΚΔΑΠ που επιθυμούν. Αναφορικά τώρα με τα ΚΔΑΠ της ΚΕΔΙΣ. Συνολικά η ΚΕΔΙΣ, η Κοινοφιλής Επιχείρηση του Δήμου Σερών, έχει 10 ΚΔΑΠ. 9 από αυτά είναι στο Σκούταρι, στον Προβατά, τα υπόλοιπα μέσα στην πόλη των Σερών, σε δημοτικά σχολεία. Και υπάρχει φυσικά και το ΚΔΑΠ για το οποίο είμαστε περήφανοι, καθώς προσφέρει σημαντικό κοινωνικό έργο, που είναι το ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΚΕΔΙΣ. Η ΚΕΔΙΣ ως δημοτική επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να προσλαμβάνει άτομα πολλών ειδικοτήτων και υπάρχει μεγάλη εξειδίκευση. Φέτος μάλιστα επιχειρούμε μία επανεκκίνηση, θα την χαρακτήριζα, τον ΚΔΑΠ της ΚΕΔΙΣ, μια προσπάθεια δηλαδή να στελεχώσουμε τα ΚΔΑΠ της ΚΕΔΙΣ με εξειδικευμένο προσωπικό που να καλύπτει όλη την γάμα των ενδιαφερόντων των παιδιών και των οικογενειών τους. Όπως έγινε γνωστό από την πρόεδρο της ΚΕΔΙΣ Χρυσάνθη Παλάζη, φέτος σε κάθε παιδί που εγγραφεί στα ΚΔΑΠ του Δήμου Σερών θα δοθεί δώρο ένα ποδήλατο. Φέτος λοιπόν για τις εγγραφές, για όποιο παιδί εγγραφεί στο ΚΔΑΠ, θα υπάρχει ένα μεγάλο δώρο, σημαντικό δώρο, ένα ποδήλατο. Ένα ποδήλατο λοιπόν για τους μικρούς μας φίλους, παιδιά 5 έως 12 ετών, να πω ότι είναι οι δικαιούχοι φοίτησης στα ΚΔΑΠ, θα έχουν τη δυνατότητα λοιπόν να αναπτύξουν περιβαλλοντική συνείδηση, να αθληθούν και να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης. Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής που συνάπτει, που δημιουργεί ο Δήμος Σερών και ο επικεφαλής μας ο κύριος Αλέξανδρος Χρυσάφης, ο δήμαρχός μας Αλέξανδρος Χρυσάφης. Παράλληλα υπάρχει συνεργασία και με τον Μουσικό Γυμναστικό Σύλλογο Πανσεραϊκός, προκειμένου τα παιδιά να αθλούνται σε οποιοδήποτε άθλημα επιθυμούν. Έχοντας ως στόχο να υλοποιήσουμε αθλητικές και κοινωνικές δράσεις μαζί με 32 άλλους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, ξεπερνώντας τα ελληνικά σύνορα με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Το κάλεσμα της ΚΕΔΙΣ μας δίνει μία ακόμα δυνατότητα αξιοποίησης αυτών των στόχων, όλων των παραπάνω στόχων. Η ΚΕΔΙΣ είναι μια υγιής δημοτική επιχείρηση κοινωνικού χαρακτήρα που αναπτύσσει δράσεις προς όφελος των Σεραίων πολιτών. Η εμπειρία, η οργάνωση, η τεχνογνωσία και η χρηστή διαχείριση διασφαλίζουν τις προσδοκίες μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μέσω της πολύ σημαντικής αυτής συνεργασίας. Σε ό,τι αφορά τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ Ιωάννης Δεσποτίδης ανακοινώνει ότι οι παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν ανοιχτοί έως τις 31 Ιουλίου, αλλά και την πρώτη και τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, προκειμένου να δίνονται διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά τις εγγραφές των παιδιών. Να γνωρίζουν οι γονείς ότι οι παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν ανοιχτοί μέχρι τις 31 Ιουλίου, αλλά και την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, έτσι ώστε να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις στους γονείς, οι οποίοι ναι μεν υποβάλλουν τα δικαιολογητικά και το αίτημα ηλεκτρονικά, αλλά παρόλα αυτά είναι σίγουρο ότι θα χρειαστούν διευκρινήσεις και την βοήθεια του προσωπικού. Είμαστε λοιπόν διαθέσιμοι είτε στους παιδικούς σταθμούς, στις έδρες των παιδικών σταθμών, είτε στα γραφεία του οργανισμού Βενιζέλου 139 στον δεύτερο όροφο, καθώς επίσης και στο τηλέφωνο 2321 022 487 με εσωτερικό το 4 για να υπάρχει να υπάρχουν διευκρινήσεις σε ό,τι πρόβλημα προκύψει. Ο ίδιος καλεί τους Σεραίους Δημότες να στηρίξουν τις παραπάνω δομές προκειμένου να συνεχίσουν να υπάρχουν. Ο οργανισμός καλεί τους γονείς να στηρίξουν την δομή αυτή του Δήμου,
τους παιδικούς και ευρέφων νηπιακούς σταθμούς, 13 στο σύνολό τους, 7 στην περιφέρεια και 6 μονάδες στην ουσία νηπιακή και παιδική στην πόλη των Σερών. Αυτό που θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο βασίζεται σε σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και έχει ως στόχο την σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.